κυρία Κάτρη, νεοεκλεγμένη δημοτική σύμβουλος. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα κύριε Γραμμαντά. Και χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά να έχουμε και από εδώ. Έτσι, μπράβο. Είναι η πρώτη μας συνάντηση το καινούργιο χρόνο. 2020 τουλάχιστον. Τι έχει μέσα η πολιτική σας φαρέτρα από πλευράς πολιτικών ειδήσεων, επισημάνσεων, παρατηρήσεων? Πολλά και ενδιαφέροντα και ξεκινώντας με πολύ πολύ όρεξη, κύριε Γραμμαντά. Να δούμε το νησί μας σε όλη την έκταση, με όλα τα προβλήματα, όπου μπορούμε να συνδράμουμε με τη γνώμη μας, κάνοντας κάτι, όχι μόνο επισημένοντας κάτι. Πολύ ευχαρίστως, έχουμε τη διάθεση να το κάνουμε και να το πράξουμε. Ωραία. Δηλώνουμε κοντά σε όλα τα θέματα της Καλύμνου, τα βλέπουμε ένα-ένα και προχωράμε. Άρα λοιπόν θα είναι περιττό να σας πω πώς είδατε τα δώρα, να το πω έτσι, τα πολιτικά του Περιφερειάρχη μας. Με πολύ πολύ μεγάλη ικανοποίηση. Βέβαια, στο σημείο αυτό οφείλω να πω ότι υπάρχει και μια δόση συγκράτησης, διότι θέλουμε όλα αυτά που έχουμε ακούσει, τα πολύ όμορφα σαν λογάκια, να τα δούμε σιγά σιγά, να παίρνουν σάρκα και οστά, ό,τι έχει εξαγγελθεί να γίνει, γιατί εμείς εδώ πάσχουμε, κύριε Γραμμαντά, από λόγια και υποσχέσεις, έχουμε ακούσει και στο παρελθόν αρκετά πράγματα. Ευελπιστούμε αυτή τη φορά να είναι διαφορετική, η περιφέρεια να σταθεί στο ύψος της, και όλα αυτά τα όμορφα μας έχει πει και τα πολύ πολύ αναγκαία και εξωτική σημασία για το νησί μας, να τα δούμε να παίρνουν σάρκα και οστά. Ωραία. Ορθολογικά έτσι σκέφτεστε και στέκεστε. Έχουμε πει ξανά, κύριε Γραμμαντά, ότι υπάρχουν πολλά πράγματα με τα οποία μπορεί να αρχίσει κανείς να καταπιαστεί και να μιλάει και να λέει και πολλά μάλιστα. Χρειάζεται όμως να υπάρξει μια ιεράρχηση των στόχων, να μπουν συγκεκριμένες προτεραιότητες και σιγά σιγά να αρχίσουμε να υλοποιούμε. Αν δούμε τώρα αυτή τη στιγμή τι συμβαίνει στο νησί, υπάρχουν κάποια έργα γύρω-τριγύρω. Πού βρίσκονται όμως αυτά τα έργα? Ολοκληρώνονται? Προχωράνε? Θα μπορούσα τώρα, ας πούμε, το πρώτο που μου ήρθε, το φράγμα, ας πούμε, στο τραπέζι. Είδαμε να υπάρχει μια κινητικότητα στους προηγούμενους μήνες, να γίνονται εργασίες, να προχωράνε. Είδαμε τη διάθεση της Δημοτικής Αρχής να συνεχίσει αυτό που παρέλαβε. Τώρα όμως υπάρχει εργοτάξιο τώρα εκεί. Θέλω να πω ότι σε αυτή τη λογική θα πρέπει να κινηθούμε με όλα τα συστήματα. Δεν αρχίζει να ξεκινάμε κάτι, πρέπει να το παρακολουθούμε συστηματικά, στενά και να ολοκληρώνεται. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα για όλα τα συστήματα. Πριν από δύο μέρες είχαμε μια συνάντηση με τον επικεφαλή της παράταξής σας, τον κύριο Μαστροκούκο, ο οποίος, σ' όσα είπε, το σλόγγαν το πολιτικό ήταν ότι πρέπει η Δημοτική Αρχή να σηκώσει τα μανίκια. Σωστά. Αυτό ήταν. Και σας βλέπω να κινήσετε κι εσείς στην ίδια κατεύθυνση τελικά. Στην ίδια κατεύθυνση, αλίμονο. Αυτό που εγώ σας μεταφέρω τώρα είναι η φιλοσοφία που έχουμε σαν παράταξη, σαν μια ομάδα ανθρώπων, οι οποίοι έχουμε συνταχθεί και προσπαθούμε να πετύχουμε κάτι καλό και να συνδράμουμε κι εμείς αυτό, προς αυτή την κατεύθυνση. Οπότε, τα χέρια και τα μανίκια ψηλά, με πολλή όρεξη και διάθεση, κοντά σε όλα τα ζητήματα, να μην αφήνουμε τίποτα να πέφτει κάτω, να μην αφήνουμε τις ευκαιρίες να περνάνε ανεκμετάλλευτες, κύριε Γραμμαντά. Και σε αυτό το σημείο, αν μου επιτρέψετε ένα σχόλιο για την παρουσία μας μέχρι τώρα μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Θα σας ρώταγα. Θα με ρωτάγατε κι εσείς. Είστε τακτικός στα μόνο του Δημοτικού Συμβουλίου. Βλέπετε ότι τις φορές που επιλέγουμε να επισημάνουμε κάτι και να προτείνουμε κάτι, αυτό στοχεύει πολύ κέρια σε ζητήματα φλέγοντα και με προτάσεις οι οποίες θεωρούμε τουλάχιστον εμείς σαν παράταξη ότι είναι υλοποιήσιμες και είναι αναγκαίο να υιοθετηθούν από την Δημοτική Αρχή και να πούν σε μια κατεύθυνση υλοποίησης. Δεν θα μπω τώρα στη διαδικασία να παριθμίσω μία προς μία ποιες ήταν αυτές. Καλά κινείστε. Κινείστε με μια πολιτική ωριμότητα, η ποιότητα είναι και το θέλουν οι καιροί. Και οι πολιτικές συνθήκες του νησιού μας. Σαν αντιπολίτευση είναι λίγο άχαρος. Θα μπορούσε το πιο εύκολο που θα μπορούσε να κάνει κανείς είναι να κάνει δύσκολη τη ζωή της Δημοτικής Αρχής, να αρχίζουμε και εμείς να λέμε γιατί δεν κάνατε εκείνο, γιατί δεν κάνατε το άλλο. Δεν θα μπούμε σε αυτή τη λογική, σε αυτή τη διαδικασία. Είναι απόφαση που έχουμε πάρει σύσσωμη σαν παράταξη ότι αυτά που θα λέμε θα είναι μεστά, θα είναι μετρημένα και θα είναι προς την κατεύθυνση του να γίνει κάτι ολοκληρωμένο. Το να αρχίσουμε και να πετάμε πέτρες δεξιά και αριστερά και να έχουμε την απέτηση να τις κυνηγάνε χωρίς όφελος και χωρίς κέρδος για τον τόπο, δεν είναι κάτι που μας αφορά. Δεν θα ακολουθήσουμε τέτοια πράγματα. Θα είμαστε πολύ συγκεκριμένοι και στοχεύουμε σε αυτά που θεωρούμε ότι μπορούν να γίνουν και είναι υλοποιήσιμοι. Μένα μου αρέσει το αυτό που ακούω. Ένα νέο κορίτσι που μπήκε στην πολιτική, αλλά με μια έτσι πολιτική ωριμότητα και σκέψη που είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντική. Θέλετε να μου κάνετε ένα σχόλιο, γιατί μέχρι τώρα σύντομη, βέβαια, συντομότη πορεία της Δημοτικής Αρχής αλλά και των συμμάχων της. Γιατί ο εκλογικός νόμος και οι πολιτικές συνθήκες επέβαλαν πολιτικές συμμαχίες. Πώς τα βλέπει
το νέο έτσι στέλεχος του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο τίτλος είναι πολύ εύηχος, συμμαχίες, είναι κάτι πολύ ωραίο. Στην πράξη τώρα υπάρχουν κάποιες δυσκολίες βέβαια. Στο κομμάτι που μας αφορά, η δική μας η κατεύθυνση είναι όπου μπορούμε να συνδράμουμε χωρίς απαραίτητα να έχουμε τον τίτλο του συμμάχου, να το κάνουμε. Όπου μπορούμε να προσφέρουμε κάτι καλό, να γίνεται. Τώρα, μέχρι εκεί φτάνει ο δικός μας ρόλος, κύριε Γραμμαντά, μέχρι εκεί μπορώ να σας πω. Ναι, πείτε μου μόνο έτσι με τη ματιά τη δική σας πώς βλέπετε την πορεία μέχρι τώρα. Να σας πω, είναι μία συμμαχία με πολλά διαφορετικά πρόσωπα και ιδέες. Δεν προέρχονται, δεν είναι το ίδιο πράγμα, δεν είναι όλο το ίδιο ύφασμα. Ακόμη και σε μία ομάδα η οποία είναι υπό τη σκέπη ενός, πάντα υπάρχουν διαφωνίες. Νομίζω ότι είναι νωρίς. Το αν η συμμαχία αυτή εν τέλει θα αποφέρει κάτι καλό, είναι νωρίς να το κρίνουμε από τώρα. Να αφήσουμε να περάσει ένα χρονικό διάστημα ικανό, να δούμε σε βάση πράξεων και έργων τι μπορεί να παράξει αυτή η συμμαχία που έχει διαμορφωθεί και τότε θα μπορεί να πει ο καθένας την κριτική του. Είναι νωρίς ακόμα. Ζηλεύει η Αναστασία Κάτρη που θα ήθελε να ήταν στη θέση ενός εκ των δύο συμμάχων της Δημοτικής Αρχής. Δηλαδή, αντί να έχετε αυτή, όπως είπατε, την θέση στην αντιπολίτευση. Ναι, ναι, το είπατε αυτό. Λέω, έτσι κάνοντας μία ενδοσκόπηση και όταν είστε μόνοι σας, είπατε ποτέ καλύτερα να είμαστε μαζί και να συγκυβερνούσαμε. Δεν νομίζω ότι κανείς από τις πολιτικές δυνάμεις, από τους ανθρώπους που έχουν εμπλακεί με τα πολιτικά, στόχευε να βγει δεύτερος. Όλοι πάνε για την πρωτιά και δεν πας να βγεις πρώτος γιατί έχει ένα βάθρο και ένα μετάλλιο, πας να βγεις πρώτος γιατί έχεις κάποιες προτάσεις, κάποιο όραμα και θες να υλοποιηθεί. Σαφώς και θα θέλαμε να έχουμε τον πρώτο λόγο. Σαφώς θα θέλαμε να καθορίσουμε εμείς ποιες θα είναι αυτές οι προτεραιότητες για τις οποίες σας έχω μιλήσει νωρίτερα. Δυστυχώς ο κόσμος έκρινε ότι θα έχουμε έναν ρόλο πιο συμβουλευτικό σε δεύτερη, ας πούμε, θα έχουμε το δεύτερο λόγο. Δεν είναι όμως ο δεύτερος λόγος κάτι αμεληταίο. Ρόλος. Βέβαια. Ο δεύτερος ρόλος. Ναι. Είμαστε αυτοί που θα πρέπει να δίνουμε πάντα μια ματιά φρέσκια. Η κριτική που κάνουμε δεν είναι για να κάνουμε τη ζωή δύσκολη της Δημοτικής Αρχής, αλλά να τους βοηθήσουμε να έχουν ένα έργο επικοδομητικό. Έτσι. Αυτός είναι ο ρόλος μας. Δεν είναι εύκολος. Έχει αυτές τις δυσκολίες. Και πρέπει αυτό που είπατε προηγουμένως, η αντιπολίτευσή σας να είναι τεκμηριωμένη, να μην είναι έξαλλη, που δεν είναι. Εύστοχη, κύριε Χαραμαντά, αυτός είναι ο πρωταρχικός στόχος της παράταξής μας, να μην πατάμε στον αέρα, να είμαστε συγκεκριμένες προτάσεις μας, να είναι προτάσεις υλοποιήσιμες και νομίζω ότι αυτό το καταλαβαίνει και ο κόσμος. Λοιπόν, ένας άνθρωπος ο οποίος παρακολουθεί τα γεγονότα και τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου έχει δει ότι οι προτάσεις μας είναι σε αυτή την κατεύθυνση. Κάποιες από αυτές με χαρά είδαμε να υλοποιούνται. Έτσι, μελέτες για πυρασφάλεια στα σχολεία, ο τρόπος με τον οποίο χρηματοδοτήθηκε η αγορά του ενός υπορματοφόρου. Χαιρόμαστε να βλέπουμε ότι τα πράγματα τα οποία προτείνουμε υιοθετούνται στο μέτρο που θέλουμε. Ιδανικά θέλουμε να υιοθετούνται όλα, αλλά είπαμε. Λοιπόν, θυμάμαι την πρώτη μας συνάντηση προεκλογικά. Ήρθατε με ένα λόγο φρέσκο. Και είχα πει μέσα, εντάξει, την Αναστασία, εγώ την ξέρω και από μαθήτρια και από αθλήτρια, αλλά βλέπω ότι όχι μόνο συνεχίζετε έτσι, αλλά εμπλουτισμένη τώρα και με τις εμπειρίες από την παρουσία στο Δημοτικό Συμβούλιο, είστε ένα πολύ πολύ χρήσιμο νέο πολιτικό πρόσωπο για τον τόπο μας. Εγώ να σε ευχαριστήσω, γιατί δεν είμαι υπέρ του, μάλλον είμαι του δόγματος ουκ εν το πολλό το εφ. Λοιπόν, παρακολουθώ τον χρόνο, είπατε πολύ ωραία και σημαντικά πράγματα, έχεις και ένα πολύ ωραίο χαμόγελο. Αν ήταν εδώ ο Κώστας Μπαμπάς θα του έλεγα να σε χαίρεται για μια ακόμα φορά και η μαμά σου η Ειρήνη. Τι να σου πω άλλο, ρε Αναστασία μου. Να βάζεις και κανένα γκολ με την ομάδα των αργών αυτών. Έτσι. Έχουμε κάτι να πούμε, θέλετε κάτι? Γιατί σε κόψα, πήγα να σε κόψω, αλλά γιατί μ' αρέσει έτσι. Όχι, όχι, κύριε Χαλμαδά. Να είναι σύντομο, ουσιαστικό ο λόγο. Ακριβώς, ναι, ουσιαστική. Είμαστε κοντά, παρακολουθούμε την επικαιρότητα και θα μας παρακολουθείτε κι εσείς. Αυτά που έχουμε να προτείνουμε έχουν πολύ ενδιαφέρον. Είπαμε, έχουμε στη φαρέδρα μας πολύ όρεξη και πολλά ενδιαφέροντα πράγματα. Καλή χρονιά! Καλή χρονιά. Καλή συνέχεια.